το καλοκαίρι έχουν μπροστά τους κυβέρνηση και κοινωνία, καθώς πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί ένα διπλό πλέγμα μέτρων, παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων για να διασφαλιστεί η δεύτερη υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και κυρίως για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση από τους δανειστές. Μεταξύ των δεκάδων αστερίσκων, Παναγιώτη Δημητρακόπουλε, είναι πολλά και μεγάλα αγκάθια που μένει να φανεί πώς θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση. Νικόλα, πρόκειται για ακόμη ένα θερμό καλοκαίρι για τους Έλληνες και την κυβέρνηση. Διαφορετικό από το περσινό, αλλά αναλόγως απαιτητικό ό,τι αφορά μέτρα και μεταρρυθμίσεις και μάλιστα σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο και πιο άμεσο, όπως είπες, έχει να κάνει με την υποδόση των 2,8 δις ευρώ. Η πρώτη των 7,5 δις, αφού δοθούν όλες οι εγκρίσεις από την κοινοβούλια και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να εκταμιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος υπενθυμίζει στην Αθήνα ότι έχει περιθώριο το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου για να είναι συνεπή σε ακόμη 15 προαπαιτούμενα, ώστε να εκταμιευθούν τα 2,8 δις. Μεταξύ αυτών είναι η μεταφορά και άλλων περιουσιακών στοιχείων και η λειτουργία του νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, η επικύρωση από τη Βουλή της μεταβίβασης της έκτασης στο ελληνικό, η λειτουργία της νέας αυτόνομης γραμματείας δημοσίων εσόδων, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η προκήρυξη πώλησης τουλάχιστον του 20% του ΑΔΜΙΕ. Αυτά είναι τα βασικότερα της πρώτης δέσμης προαποτούμενων, όμως δεν είναι μόνο αυτά, Νικόλα, και κυρίως δεν είναι τα πιο σημαντικά. Το παράλληλο καυτό μέτωπο, Παναγιώτη Δημητρακόπουλε, αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, όπου περιλαμβάνονται βέβαια και τα σπουδαία. Θα τρέχει παράλληλα με αυτήν η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, με την υποδόση των 2,8 δις, η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων για τη δεύτερη αξιολόγηση. Πρέπει να προωθήσει 41 δράσεις, μέτρα και μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση για να κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Θέλει να το κάνει το δυνατόν συντομότερα, ώστε να μην καθυστερήσει η συζήτηση για το χρέος ή να μην βρουν αφορμές σε προσκόμματα οι δανειστές. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις 41 δράσεις είναι η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ως το 2020, αφορά τα δημόσια έσοδα και τις δαπάνες, τα πρωτογενή πλεονάσματα, με λίγα λόγια τη διατήρηση της λιτότητας για ακόμη αρκετό καιρό, Νικόλα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης προϋποθέτει ακόμη την αναθεώρηση στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων και στον συνδικαλιστικό νόμο, την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αλλαγών και εξορθολογισμού στα ειδικά μισθολόγια, το νέο πλαίσιο της εξοδικαστικής ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια και την πλήρη απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Είναι πολλές σημαντικές, δύσκολες μεταρρυθμίσεις, είναι επώδυνα τα μέτρα και λίγος ο χρόνος που πρέπει να υλοποιηθούν. Είναι ωστόσο ενδεικτικό της σημασίας που δίνουν οι δανειστές και της πίεσης που ήδη ασκούν το μήνυμα του Πιέρ Μοσκοβισί στην Αθήνα. Μέσω συνέντευξής του στην ημερησία, ο Ευρωπαίος Επίτροπος τονίζει ότι μόνο αν εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις μπορεί να γυρίσει σελίδα η Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για την ελληνική οικονομία. Μόνο τότε και μόνο έτσι δεν θα απαιτηθεί και τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα, σημειώνει με έμφαση ο κύριος Μοσκοβισί. Νικόλα. Παναγιώτη.